Πάμε στην Έρικα μας. Πάμε να πούμε καλημέρα στη Λεμεσό, πάμε να πούμε καλή εβδομάδα και καλό μήνα, παρόλο που το Παρασκευό Σαββατοκύριακο νομίζω ότι η Έρικα έτρεχε και δεν προλάβαινε και δυστυχώς όχι για καλά, ναι, αλλά για κακά. Έλα Έρικα μου, καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Η αλήθεια να λέγεται δεν σε προλαβαίναμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, πραγματικά. Και δεν μπήκε ούτε καλά ο Ιούλης, Κατερίνα. Δεν μπήκε καθόλου καλά ο Ιούλης. Πραγματικά ευχόμαστε να ήταν, να τέλειωσε, να πέρασε. Πάμε να ξεκινήσουμε, επειδή να πάμε να δούμε τι γίνεται μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του 6χρονου παιδιού. Ακούσαμε πριν τον κύριο Χατζηδημητρίου, εντάξει. Πολλά κενά υπάρχουν. Πάμε να δούμε πώς προχωρούν τώρα οι έρευνες όμως, για να δούμε τι συνέβη ακριβώς στο μωρό. Να πούμε, Κατερίνα, ότι η περιοχή ανήκει στη δικαιοδοσία των Βρετανικών, ναι, ναι, βάσεων ακροτηρίου. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή με την Κυπριακή Δημοκρατία. Η μόνη εμπλοκή είναι ότι το άτυχο κοριτσάκι, επειδή άφησε την τελευταία του πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, θα γίνει νεκροτομήτη σήμερα από ο γιατροδικαστή της Δημοκρατίας, την Αγγελική Παπέτσα, εντός της ημέρας, για να διαφανούν και τα ακριβή αίτια του θανάτου του άτυχου κοριτσιού. Έχει οριστεί λοχεία των λιμενικών βάσεων, σύμφωνα και με την πληροφόρηση που είχαμε, για την διερεύνηση αυτή του τρομερού θαλάσσιου ατυχήματος που στήχησε τη ζωή στο 6χρονο κοριτσάκι. Ρωσο-Ισραηλινοί γονείς, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο, είχαν επιβαστεί στο ιδιωτικό τους γιο και είχαν βγει ανοιχτά της Λεμεσού για βόλτα με άλλους φίλους. Φαίνεται ότι είχαν κυροβολήσει στον κόλπο του Ladies Mile και εκεί οι δύο γονείς είχαν αποβιβάσει τα jet ski με τον πατέρα, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εξετάσεις, να επιβιβάζεται σε αυτό με την άτυχη κορούλα του και τη μητέρα να έχει στο πίσω μέρος τον γιο της. Κάτω από συνθήκες που διερευνούνται φαίνεται ότι τα δύο jet ski συγκρούστηκαν και το κοριτσάκι είχε χτυπηθεί με αποτέλεσμα να καλέσουν σε βοήθεια. Το επιβίβαζαν σε φουσκωτό σκάφος, το οποίο βρισκόταν επίσης στο ιδιωτικό γιότ. Την μετέφεραν στη στεριά. Εκεί προσπάθησαν σε εστιατόριο στο Ladies Mile να τις παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο, την μετέφερε στο τμήμα πρώτων βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Και δυστυχώς το άτυχο κοριτσάκι απεβίωσε. Πολύ πολύ στενάχωρη είδηση. Πολύ πολύ στενάχωρη είδηση. Πραγματικά, ναι. Σήμερα λοιπόν θα διενεργηθεί και η νεκροτομή επί της ορού της για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια. Κάποιες πληροφορίες, Κατερίνα, από την πρώτη στιγμή, γιατί κάποιοι φαίνεται να έβλεπαν από τη στεριά και εκεί αναζητούν και τις μαστηρίες τα μέλη των Βρετανικών βάσεων. Κάνουν λόγο ότι το κοριτσάκι έπεσε από τον jet ski με αποτέλεσμα να χτυπηθεί από το δεύτερο που ακολουθούσε. Είναι κάποιες έτσι πληροφορίες που βγήκαν αρχικά. Ρωτήσαμε και εμείς από τα μέλη των Βρετανικών βάσεων. Είναι κάτι το οποίο διερευνάται, μας είπαν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα δύο jet ski είχαν σύγκρουση μεταξύ τους, καθώς υπήρχαν χτυπήματα σε αυτά τα δύο σκάφη και αναζητούσαν μαστηρίες από λουόμενους και άλλους που βρίσκονταν στην περιοχή για να δουν τι ακριβώς είχε συμβεί για την ολοκλήρωση και των εξετάσεων.